Η δύναμη είναι ένα υπέροχο έργο που έχει γράψει η Αναστασία η Βούλγαρη. Ένας χώρος ο οποίος ήταν κλειστός για πάρα πολλά χρόνια. Κατορθώσαμε και τον ανακατασκευάσαμε. Με αυτή την παράσταση συμβαίνει κάτι παράξενο. Έτσι. Κάθε βράδυ είναι μια διαφορετική παράσταση. Είμαι χαμογελαστός μετά από πολλή ώρα που έκλαιγα. Έκλαιγα γιατί συγκινήθηκα, γιατί είναι ένα έργο που λέει πολλές αλήθειες, που πραγματικά σε αγγίζει στην ψυχή. Συγχαρητήρια σε όλους τους ηθοποιούς και βέβαια στον Γιώργο Χριστοδούλου, το σκηνοθέτη της παράστασης και τον πρωταγωνιστή. Σε γνωστό κλαμπ στην Ιερά Οδό τώρα, όπου συναντήσαμε τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και μας αποκάλυψε αν την ζηλεύει ο σύντροφός της. Δεν ζηλεύει, εννοείται, και μάλιστα ενέκρινε και το εντελώς, ενέκρινε και το outfit, το οποίο είναι αρκετά sexy. Αλλά πώς αλλιώς θα μπορούσα να έρθω σε ένα event ενός φίλου μου DJ, παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαι και DJ και εντάξει, δεν έχω έρθει για τσάι. Για τη συνέχεια θα πάμε στους Χρυσούς Σκούφους που διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά το Αθηνόραμα. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Ναταλία Δραγούμη. Δεν τρώω πολύ, αλλά αγαπώ το φαγητό. Το σκέφτομαι από το πρωί στο βράδυ. Η κορούλα μου χάρισε, που είναι το μωρό μου, μου χάρισε ένα άλλο μωρό. Οπότε έχω μια εικόνα την οποία τη λατρεύω. Αγωνιώ να μην μου μοιάζει. Μην με ρωτήσετε να μαγειρεύω, σας το έχω πει, δεν έχω ιδέα. Αλλά ξέρω να εκτιμώ τη μαγειρική. Έχω προσπαθήσει στον αγαπημένο μου άνθρωπο να μαγειρέψω και τον άφησα νηστικό εκείνο το βράδυ και προτίμησε να πάει για ού. Ο Στέλιος Μάινας μας αποκάλυψε γιατί δεν τον έχουμε δει σε κάποιον τηλεοπτικό ρόλο μετά το Νησί. Ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο έκλεισε με αυτή τη σειρά, όχι μόνο για μένα. Κατά καιρούς γίνονται προτάσεις, ξέρετε, αλλά είναι λογικό να μην είμαι διατεθειμένος. Η τηλεόραση είναι ένα πράγμα που απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια. Σωστά τα λέει ο ξάδερφος. Θέλω να πω κάτι. Σωστά τα λένε όλοι. Γενικά, τι είναι αυτή η υπέροχη φασούλα με τους διάσημους που βγάζουν τις σχέσεις τους στο Instagram, σε stories, το ένα, τ' άλλο, αυτά, τέτοια I love you πράγματα. Και ταυτόχρονα, μόλις τους ρωτήσεις, δεν θέλω να μιλάνε για την προσωπική τους ζωή.